Παιδιά, καλησπέρα. Σήμερα ξεκίνησε ένα καινούριο career save μετά από πολλά χρόνια. Και μάλλον η φανέλα προδίδει ποιο career mode θα κάνουμε. Ξεκινάω career mode με την BAM. Έχω βάλει την ομάδα στο παιχνίδι. Την έβαλα manually, θα έβαζα έναν τους παίχτες. Αντικατέστησα μια άλλη ομάδα από την 4η κατηγορία Αγγλίας, από την League 2. Οπότε από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και ουσιαστικά έβαλα τους παίχτες έναν-έναν από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι όλοι ακριβώς στις θέσεις τους, γιατί ήταν συγκεκριμένες θέσεις που πρέπει να καλυφθούν. Δεν διάλεγα ό,τι θέση θα παίζω ο καθένας. Απλά μου και κάποιες θέσεις και έβαζα τον κάθε παίχτη, τον έκανα ουσιαστικά αντικατάσταση. Άλλαζα τα ονόματα, ούτε έχω φτιάξει τα πρόσωπα, τα σώματα, τίποτα. Ουσιαστικά εκεί που είχε striker έβαζα το Μάντρι, ας πούμε. Εκεί που είχε τερματοφύλακα έβαζα την Μπουντή. Αλλά δεν έβγαιναν όλοι ακριβώς. Θα προσπαθήσω με μεταγραφές να μην πειράξω καθόλου την ομάδα, να μην πάρω καθόλου δανεικούς, να μην αγοράσω παίχτες. Ίσως να προωθήσω μερικούς από το Youth Academy και να τους πουλάω, να τους βάζω σε rotation. Αλλά θέλω να κρατήσω αυτόν τον κορμό της κανονικής της BAM. Και στόχος προφανώς, όπως και της κανονικής BAM στην πραγματικότητα, είναι η άνοδος στην League 1, στην 3η κατηγορία Αγγλίας, και μια καλή πορεία στο κύπελλο. Πάντα γενικά όταν έπαιζα save στα career mode, ξεκίναγα με ομάδες στην Αγγλία χαμηλή κατηγορία και ήθελα να διακριθώ στο κύπελο, μπάση καταφέρω να το κατακτήσω και παίξω Ευρώπη από χαμηλές κατηγορίες. Ας ελπίσουμε να γίνει και εδώ το ίδιο. Πάω να φτιάξω λίγο την ομάδα, τις θέσεις και τους παίχτες και επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, την έφτιαξα την ομάδα, αυτή εδώ πέρα θα είναι, έτσι θα ξεκινάει. Προς το παρόν τουλάχιστον, αν και επειδή έχει παιχνίδι κυπέλλου θα γίνεται αρκετό rotation, θα παίζουν αρκετά και οι υπόλοιποι. Αλλά έτσι θα ξεκινήσουμε. Το pre-season tournament, αυτό που θα μου βγάλει σύντομα, θα το κάνω skip. Να παίξω πιο γρήγορα γίνεται στα επίσημα παιχνίδια. Εδώ πέρα δεν έχει σημασία ποιο θα διαλέξω, γιατί τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιήσω έτσι και αλλιώς, για μεταγραφές, ούτε για δανεισμούς, ούτε για τίποτα. Μόνο για να βάλω scouts για το Academy, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι ώρα για το πρώτο επίσημο match που είναι με τη Wrexham, που πρέπει να είναι από τα φαβορί για τη League 2 και στην πραγματικότητα φαντάζομαι και στο παιχνίδι. Και πάμε να δούμε πώς θα πάει το match. Παίζω στο Legendary. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Παραλίγο να το φάμε εδώ, γκουντίζει μια πάρα πολύ ωραία απέκρουση. Βλέπει τον Τσάουσι, του δίνει πάρα πολύ ωραία. Αυτός κλείνει προς τα μέσα, δεν ήθελα εκεί την μπάσα. Ο Τάι με την μπάλα στα πόδια, σουτάρει και κάνει το 1-0 με τη Wrexham. Σε ένα match που μάλλον θα είναι δύσκολο. Το πρώτο του match στη League 2 με την BAM είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ ξανά απεκρούει. Εδώ όμως θα το φάμε δυστυχώς. Θα ισοφαρίσει η Wrexham με τον Lee. Πάνος Ταϊτζόγλου. Ξανά Μάντνη. Βρίσκει χώρο. Σουτάρει. Και η μπάλα πάει out. Ο Μάντνη βλέπει πάρα πολύ ωραία τον Αμανουηλίδη, ο οποίος φεύγει. Σουτάρει και κάνει το 2-1 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Εδώ θα ισοφαρίσει με ένα πολύ ωραίο γκολ η Wrexham. Εδώ ο Μάντνη περνάει. Έχει χώρο, φεύγει μπροστά και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Ήταν στο αριστερό του. Και εδώ, παιδιά, κρέα απέκρουση του Γκουντή. Πρέπει να είναι και ο MVP αυτού του μάτς μέχρι τώρα. Κάνει μια πάρα πολύ καλή απέκρουση που μας κρατάει στο παιχνίδι. Εδώ πάλι έχουμε ευκαιρία. Γίνει μόνος του ο Πάνος. Και παιδιά, κάνει το 3-2. Κάνει το 3-2 με ένα πολύ ωραίο τελείωμα.
Εδώ μια απίστευτη κεφαλιά. Ο Μούλιν σκόραρε και κάνει το 3-3, σοφαρίζει το μάτς. Δεν το περίμενα καν. Σε μια φάση που ήταν σκοτωμένη, είχε κλειστεί στη γωνία. Και εδώ ο Μάρκο που μόλις μπήκε, έχασε το Μούλιν. Εδώ όμως έχει χώρο Μανουηλίδης. Βγαίνει μπροστά. Κόβει με τον μπόλερ προς τα μέσα, κάνει μια σέντρα. Και κόβει άμυνα της Ρέξαμ, ήταν πολύ κακή η σέντρα. Τελευταία ευκαιρία. Θα έχουμε. Και φεύγει ο Γιώγιακας μπροστά. Φεύγει ο Γιώγιακας. Τον προλαβαίνει όμως δυστυχώς η άμυνα της Ρέξαμ. Και θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα μισοπαλία 3-3. Δυστυχώς δεν καταφέρουμε να διατηρήσουμε το σκορ καμιά από τις τρεις φορές που πήραμε το προβάδισμα. Αλλά βέβαια παίξαμε μια από τις δυσκολότερες αντιπάλους του πρωταθλήματος. Οπότε και η ισοπαλία δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Και πάμε προχωρήσουμε στο επόμενο μάτς που θα είναι με την Sweden. Λοιπόν, πάμε παίξουμε το δεύτερο μάτς με τη Sweden. Είναι εκτός έδρας αυτή τη φορά. Και ας ελπίσουμε για την νίκη αυτή τη φορά. Εδώ έχει χώρο η Sweden. Και κόβει πάρα πολύ ωραίο ο Σακαλάκης. Αλλά βρίσκει χώρο. Δυστυχώς και προηγείται στο μάτς η Sweden. Εδώ δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Εδώ πέρα. Και ξανά ο Γκουντής. Για άλλη μια φορά. Εδώ όμως δεν θα καταφέρει να το σώσει. Φεύγει από τα δεξιά ο Τσαούσι. Και έκανε ένα πολύ κακό τελείωμα. Εδώ Τσαούσι έχει χώρο. Και πάλι δυστυχώς θα απεκρούσει ξανά τον τερματοφύλακα της Sweden. Δυστυχώς για μας. Εδώ ο Μάντινι ξανά. Αυτή τη φορά όμως θα σκοράρει. Και θα μειώσει, θα κάνει το 2-1. Και μας ξαναβάζει στο μάτς. Εδώ πολύ ωραία ο Γκέλης. Και έχει χώρο μπροστά και βγαίνει ο Ταϊτζόγλου. Κλείνει προς τα μέσα και κάνει πάρα πολύ όμορφο αυτό το 2-2 και πριν το ημίχρονο κιόλας. Και εδώ δυστυχώς δεν μπορούσαμε να αποτρέψουμε το τρίτο γκολ και ξαναπερνάει μπροστά η Sweden. Παίζει και με 5, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρω κάποιο χώρο. Και εδώ κάπως βγαίνει μπροστά και κάνει το 4-2. Κούνησα το τέρμα. Είναι συνήθεια από το online gameplay. Το AI όμως θα σε κάνει να πληρώσει το κουνά στο τέρμα σου. Νομίζω να καταφέρουμε να το γυρίσουμε το match. Να το γυρίσουμε, να σοφαρίσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουν μείνει 3 λεπτά. Και εδώ έχει χώρο ο Παδόπουλος. Και θα κάνει το 4-3. Αμφιβάλλω ότι θα προλάβουμε να σοφαρίσουμε. Εδώ έχει χώρο η Sweden. Και αυτό δεν ξέρω πώς το φάγε ο Γκουντής. Έχει βγάλει άλλα κι άλλα σήμερα. Και κάπως έφαγε αυτό το γκολ. Δεν ξέρω πώς, πραγματικά. Από πολύ πλάγια θέση. Και απλά άφησε την μπάλα να μπει. Δεν ξέρω αν είχε πολύ σημασία έτσι κι αλλιώς. Γιατί
τι να χάσω 4-3, τι να χάσω 5-3. Ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Πάρα πολύ δύσκολο μάτς με τη Sweden. Και είμαστε δεύτερο μάτς σερί χωρίς νίκη, που είναι πάρα πολύ κακή αρχή. Πάρα πολύ κακή. Και στο επόμενο μάτς παίζουμε στο Καραμπάο με τη Μόρκαμ. Και πάμε να παίξουμε το μάτς με τη Μόρκαμ στο Καραμπάο. Και νομίζω πως αυτή τη φορά, σε αυτό το μάτς, θα κάνω rotation. Και από ό,τι βλέπετε, έκανα full rotation. Έβαλα παίχτες που δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου μέχρι τώρα. Δώσω hood. Έχει χώρο. Κάνει μια σέντρα για το Γιόγιακα, ο οποίος με το ξεκίνημα του παιχνιδιού κάνει το 1-0 και ένα μεγάλο ψυχολογικό boost. Εδώ όμως ο Γιόγιακας θα πάρει την κεφαλιά και θα κάνει πολύ ωραία το 2-0. Εδώ δεν ξέρω καν πως μπήκε αυτό το goal. Έκανε μια κεφαλιά από πάρα πολύ μακριά. Δεν κατάλαβα καθόλου πως μπήκε. Η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακά μου και απλά το παιχνίδι την άφησε να μπει. Α, μέσα από τα χέρια του. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια του. Δώσω χούντε, έχει χώρο. Θα σπάσει έξω και πάρα πολύ ωραία ο Μωυσιάδης. Θα κάνει το 3-1. Και έχει καιρό μαλλί στο παιχνίδι ο Μωυσιάδης. Δώσω χούντε, δίνει για τον Παπαδόπουλο δεξιά. Η μπάλα φτάνει στο Γιόγιακα που δίνει στο Σοχούντ. Και αυτή τη φορά θα καταφέρει να τελειώσει και να κάνει το 4-1. Εδώ ο Γιόγιακας φεύγει μπροστά. Δίδιο, θα έχει την ευκαιρία για το hat-trick. Θα την έχει και θα την πάρει. Και ο Γιόγιακας ολοκληρώνει το hat-trick σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση γενικά για την ομάδα. Το μάτς εδώ πέρα λίγη όμως. Θα κλείσουμε το επεισόδιο με νίκη, που είναι πάρα πολύ θετικό. Ακόμα και ας είναι για το κύπελλο. Η ομάδα που έβαλα σαν δεύτερη, αυτή που δεν ξεκινούσαν στα προηγούμενα μάτς, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και ίσως να πρέπει να προσπαθήσω να χωρέσω κάποιους από αυτούς στα επόμενα μάτς, να αλλάξω το σύστημα. Και το επόμενο μάτς, από ό,τι βλέπετε, είναι με τη Tranmere. Παίζουμε εντός έδρας και πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα με τίποτα. Θα παίζω γενικά 3 με 4 μάτς σε κάθε επεισόδιο. Τώρα θα τα αφήσω εδώ πέρα. Είχαμε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Στόχος της ομάδας, όπως βλέπετε, είναι να αποφύγουμε να τελειώσουμε στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Εμείς βέβαια θέλουμε να πάμε για promotion, να παλέψουμε έστω και μέσα στον playoff. Είναι δύσκολο να τελειώσουμε στην πρώτη διάδα και να πάμε για απευθείας άνοδο. Αλλά θα δείξει. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να πάω καλά στα κύπελα. Και για το οικονομικό κομμάτι και εμείς καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποιον τελικό. Εδώ έχουμε να υπογράψουμε παίχτες από τις ακαδημίες. Να κερδίσουμε 5 σερί μάτς. Να φτάσουμε τους 16 του FA Cup. Και να πάρουμε και αυτόματη προαγωγή μέσα στις επόμενα 4 σεζόν. Okay. Οπότε νομίζω πως θα κάνουμε όλους τους στόχους και ίσως και ακόμα καλύτερα. Ξεκινήσαμε άσχημα βέβαια στο πρωτάθλημα, παίξαμε με 2 πάρα πολύ καλές ομάδες. Αλλά πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα στα επόμενα μάτς. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Άμα σας αρέσει γενικά αυτό το βίντεο, θα το κάνω σειρά. Και ελπίζω να πάει καλά. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say.